Αντί για λεφτά ρεπό, μα γίνεται αυτό. Κι όμως, η κυβέρνηση θέλει να υποχρεώσει τους εργαζόμενους σε απλήρωτες υπερορίες. Ο κύριος Χατζηδάκης, αφού μας είπε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούν οι εργαζόμενοι να έχουν χρόνο για να μαζέψουν τις ελιές τους, στη συνέχεια, για να δικαιολογήσει αυτή την ανοησία, δήλωσε ότι έτσι οι μητέρες θα έχουν μια μέρα την εβδομάδα παραπάνω για να δουν τα παιδιά τους. Δηλαδή, αφού καταργεί την κυριακάτικη αργία, θέλει δήθεν να προσφέρει μια ημέρα στις μητέρες, αφού προηγουμένως θα τις έχει ξεπατώσει με απλήρωτες υπερορίες. Και δεν φτάνουν όλες αυτές οι παιδαριώδεις δικαιολογίες για να στηρίξει το δώρο προς τους εργοδότες. Το τερμάτισε δηλώνοντας ότι δεν πρέπει να έχουμε πρόβλημα, εφόσον αντί για λεφτά θα πληρώνεστε με ρεπό, όπως είπε. Νέο τερατούργημα ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων. Ένα νομοσχέδιο που δεν πρέπει να περάσει. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι, όπως και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας.